ραντεβού επί της ολοκένουργιας σκηνής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου έδωσαν χθες βράδυ συνεργάτες και εκλεκτοί φίλοι του Αντένα, οι οποίοι πήραν μια πρώτη γεύση από το νέο πρόγραμμα του σταθμού για τη σεζόν 2012-2013. Την αυλαία άνοιξε η γνωστή Ελληνίδα μουσικός και παρουσιάστρια Ευγενία Μανολίδου, η οποία ερμήνευσε στο πιάνο κινηματογραφικές μελωδίες. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντένα Λουκής Παπαφιλίππου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Σταθμού Στέλιος Μαλέκος. Πρεμιέρα, η γιορτή του Αντένα αρχίζει σε λίγο με πολλά καινούργια στοιχεία που θα σας παρουσιάσουμε. Συγχαίρω τον κόσμο του Αντένα, συγχαίρω τους συνεργάτες του Αντένα και ευχαριστώ όλους όσους για 20 χρόνια ήταν δίπλα μας και βλέπω γνώριμα πρόσωπα σε αυτήν την 20ετή πορεία που δεν εγκατέλειψαν τον Αντένα ή την υποστήριξή τους. Σε αυτούς το μεγάλο μου ευχαριστώ. Νιώσε με εκείνο το καλοκαίρι και βάλσε με 12 θεούς. Τρεις εξαιρετικές παραγωγές, με μεγάλες αξιώσεις και όλα τα συστατικά, το ταλέντο και την ουσία, που κάνουν μια σειρά να αγαπηθεί από τον τηλεθεατή. Με αυτόν τον τρόπο, Αντένα παρατάσσει ένα πρόγραμμα με πολύ δυνατές καθημερινές κυπριακές παραγωγές, καθ' όλη τη διάρκεια του prime time, από τις 7 μέχρι και τις 11 το βράδυ, που έρχονται να περιβάλλουν την ισχυρότητα την παρουσία του σταθμού στην ειδησιογραφία. Η κορυφαία ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης, Κάτια Δανδουλάκη, μίλησε για τη σχέση της με την οικογένεια του Αντένα και τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του σταθμού, την τηλεοπτική μεταφορά του best seller της Λένας Μαντά, «Βάλς με 12 θεούς». Όταν με πήραν τηλέφωνο ο Κούλης ο Νικολάου για να μου προτείνει τη σειρά «Το Βάλς με 12 θεούς», δεν χρειάστηκε καν να σκεφτώ, γιατί παρορμητικά τελείως και διαστηρικά αισθάνθηκα κάτι καθαρό, κάτι πολύ θετικό ενεργειακά και είπα ναι πριν προλάβω να έρθω. Με τον Αντένα λοιπόν με συνδέει μια παλιά οικογενειακή σχέση. Το πρόγραμμα του Αντένα για την σεζόν 2012-2013 αποτελεί την πιο απολαυστική και πληρέστερη πρόταση της σεζόν για ενημέρωση και ψυχαγωγία.